Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Γουρλής είστε? Νομίζω ναι. Αν δεν πάμε καλά, ξέρετε ότι σας φταίξω. Δεν όπως πειράζει. Όλοι οι Λαρνακείς. Να το ξέρετε αλλιώς, αυτό. Ο Δήμαρχος είναι σιγά του μαύρου. Πάντα φταίει έτσι. Τα παράπονα στον Δήμαρχο δεν λαλούν. Και εμείς έπρεπε κάπου να κάνουμε παράπονα σε περίπτωση που δεν πάμε καλά. Ομιγέννητο. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει βεβαίως την περασμένη μόλις εβδομάδα. Σχολίασα και στο μονόλογο. Ήταν η αναβολή των δημοτικών εκλογών για 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με όσα έλεγαν λοιπόν και σύμφωνα με την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, δεν είναι αντισταγματική. Πόσο δημοκρατική είναι μια αναβολή μιας εκλογικής διαδικασίας? Εντάξει, ως θέμα αρχής δεν αναβάλλονται οι εκλογές. Αλλά υπάρχουν μεγάλες αμαρτίες και μικρές αμαρτίες. Εάν αυτή η αναβολή συνδυαστεί με την ψήφιση της μεταρρύθμισης, που θεωρώ ότι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ψηφιστεί, θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αναβολή θα συζητούσαμε για ακόμα 10 χρόνια. Ναι, 10 χρόνια συζητούσαμε για τη μεταρρύθμιση και τώρα βάλανε, να πω έτσι, πήραν φωτιά τα μπατζάκια τους, πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου να τελειώσουν. Αυτό που δεν κάνανε δηλαδή σε 10 χρόνια θα το κάνουν σε 2 μήνες? Θεωρώ ναι, γιατί πλέον θα μείνουμε όλοι εκτεθειμένοι. Mm. Θεωρώ ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Θεωρώ ότι με αυτή την εξέλιξη περιορίζονται τα περιθώρια, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Έτσι θεωρώ ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, ναι, σε 2 μήνες ναι, να ψηφιστεί η μεταρρύθμιση. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ένας λόγος που αναβλήθηκαν οι εκλογές ήταν γιατί κάποια κόμματα είχαν κάποιες μετρήσεις, θεωρούσαν ότι θα πάθουν πανολεθρία στις δημοτικές εκλογές και είναι κοινό μυστικό ότι οι δημοτικές είναι πρόκλημα για τις συνεργασίες στις προεδρικές. Οι κακές γλώσσες, γι' αυτό ονομάζονται κακές γλώσσες. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή εμείς ζούμε τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαπιστώσαμε ότι δεν πάει άλλο. Τα προβλήματα είναι τόσο πολλά. Δήμοι χωρίς υπαλλήλους, δήμοι χωρίς λεφτά, μια απίστευτη γραφειοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς ο λόγος της αναβολής είναι ακριβώς για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Το ότι 10 χρόνια δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε τη μεταρρύθμιση και το γεγονός ότι αλλάζουμε κάθε φορά τον αριθμό των Δήμων. Ξοδέψαμε λεφτά σε μελέτες. Οίκοι ήρθαν, ξαναήρθαν, ξαναφύγαν. Δεν μας αρέσει το 17, το κάνουμε 21. Δεν μας αρέσει το 21, το κάνουμε 19. Τελικά έχουμε καταλήξει πόσοι Δήμοι είναι αρκετοί για την Κύπρο. Εντάξει, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Διάφορες μελέτες δείχνουν διάφορους αριθμούς. Η κατάληξη θα είναι ακριβώς τώρα με τη συζήτηση στη Βουλή. Η Βουλή θα καταλήξει, ελπίζω να βασιστεί πάνω σε κάποιες μελέτες που έχουμε ήδη, ακριβώς για να καταλήξουν στο καλύτερο δυνατόν αριθμό Δήμων. Τώρα θα είναι 13 ή 14 ή 15, θα καταλήξουμε τώρα στη Βουλή. Ένας πάνω, ένας κάτω. Ναι, το θέμα είναι να μειωθούν όμως δραστικά. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Εντάξει, η σημασία είναι να έχουμε Δήμους μεγάλους που να μπορούν ακριβώς να εφαρμόσουν την μεταρρύθμιση όπως τη θέλουμε. Ωραία. Δηλαδή να έχουν τους ελέγχους τους, να έχουν τα λογιστήρια τους, να έχουν τις υπηρεσίες τους ακριβώς για να μπορέσουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες. Εσείς ως Δήμαρχος Λάρνακας, και επειδή υπάρχει ένα θέμα, ποιοι Δήμοι θα συγχωνευτούν με ποιους, όταν μάθατε ότι οι αραδιπιώτες δεν θέλουν να συγχωνευτούν με τη Λάρνακα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε για τους αραδιπιώτες? Ήμουν σίγουρος. Σίγουρος γιατί, ότι δεν θα θέλουν να συγχωνευτούν? Ήμουν 100% σίγουρος. Το θέμα είναι εντάξει, είναι, επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι σωστό προς την ορθή κατεύθυνση αυτή η συγχώνευση, αυτή η συνένωση των Δήμων, θα προσπαθήσουμε να πείσουμε γιατί είναι καλό να συνενωθούν οι δύο Δήμοι που είναι τόσο γειτονικοί, που ένας δρόμος είναι Λάρνακα και ένας δρόμος είναι Αραδίπου. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της κοινωνίας της Αραδίπου να αποφασίσει τι είναι το καλύτερο για αυτούς. Ξέρετε, την περίοδο των lockdown στην πατρίδα μου, στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο μου, στο Δήμο Κορδελιού, υπάρχει ένας δρόμος που χωρίζει τον ένα Δήμο από τον άλλο. Και ο ένας ο Δήμος ήταν στο κόκκινο και απαγορευόταν η διακίνηση, και ο άλλος ο Δήμος δεν ήταν στο κόκκινο. Από τη μια πλευρά του δρόμου περπατούσες κανονικά, από την άλλη απαγορευόταν. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε εμάς. Πού ανήκει ένα κτίριο, πού δεν ανήκει ένα κτίριο, πού ανήκει ένας δρόμος. Είναι ακριβώς αυτά τα θέματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τη μεταρρύθμιση. Είστε και πολιτικός τέλεχος όμως. Και στις τελευταίες διαδικασίες στο ΑΚΕΛ είχατε την πρωτιά. Εντάξει, πάντα ένας τέλεχος όταν δεν είναι στην πρώτη γραμμή του κομματικού μηχανισμού, έχει ένα πλεονέκτημα, δεν έχει τόσους πολλούς. Δεν έχει τη φθορά, την κομματική φθορά. Ναι. Αυτό όμως το αποτέλεσμα βάζει στο πίσω μέρος του μυαλού του Ανδρέα Βύρα κάποια στιγμή να κάνει όπως έβαλε βύρα τις Άγκυρες για τη Δημαρχία της Λάρνακας, να πει βύρα τις Άγκυρες για την Γενική Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Υπάρχει μια παροιμία που λέει μεγάλο λόγο μην πεις, μπουκιά μεγάλη φάε, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχουν πιο κατάλληλοι από μένα για γενικοί γραμματές του ΑΚΕΛ. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που πιστεύω ότι. Πάντα πιστεύω ότι θα έχει κάποιον πιο κατάλληλο από μένα.
Εργαστήκατε για 2 χρόνια στο δημόσιο και παραιτηθήκατε. Διεκδικήσατε τη Δημαρχία της Λάρνακας. Τι ακριβώς σας συμβαίνει, θα ρωτούσε ο μέσος Κύπριος. Ήσασταν στο δημόσιο και παραιτηθήκατε. Παραιτήσα από το δημόσιο τέτοια περίοδο, έτσι όπως είμαστε. Θέλω να το συζητήσουμε. Στο δημόσιο παραιτήθηκα πριν αρκετά χρόνια, όχι τώρα στις εκλογές. Ναι. Εντάξει, όχι τόσο ο μέσος άνθρωπος, όσο σπίτι τι έχει γίνει. Ήμουν έτσι δέχτης αρκετών επιθέτων και χορευτικών για αυτή μου την απόφαση και μπορώ να πω ότι τα ίδια επίθετα και τα ίδια χορευτικά τα είχα όταν είχα αποφασίσει να βάλω από δήμαρχος. Ναι. Συγκεκριμένα ο πατέρας μου γύριζε και έλεγε εγώ δεν θα σε ψηφίσω. Α, έτσι. Γιατί? Γιατί θεωρούσε ότι είναι πολύ τρελό αυτό που κάνω να φύγω από τη δουλειά μου που είχα και να πάω δήμαρχος. Μου λέει εσύ θα τραβάς, μας αφήσεις μας έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γιατί η γενιά του πατέρα σας ήταν ή θα πας στο δημόσιο ή στην τράπεζα. Ακριβώς. Αυτό ήταν το λίρα 100. Έτσι, αλλά τώρα με τις τράπεζες, ας το αφήσουμε καλύτερα στην άκρη. Ήμουν συνηθισμένος από αυτά τα χορευτικά και τα επίθετα, έτσι δεν με επηρεάσεις την αποφασία. Καθόλου. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή ως δήμαρχος μέχρι σήμερα? Εντάξει, υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Οι κυριότερες έχουν να κάνουν με τα οικονομικά συμφέροντα. Όταν έχουν οικονομικά συμφέροντα στη μέση, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν δικαιοσύνες, δεν υπάρχουν τι είναι σωστό και λάθος. Ο καθένας θέλει το δικό του μέρος και μπορεί κάποια πράγματα να φαίνονται γελία, αλλά μπορεί για έναν πλακό τρόπο στις φοινικούδες να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ναι. Γιατί ακριβώς υπάρχουν τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτά είναι που με κουράζουν πιο πολύ από όλα. Από όλα, περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, ακόμα καλοκαίρι βέβαια είναι οι θερμοκρασίες, αλλά όπου να είναι θα φθινοπωροριάσει. Έτσι και κατουρίσει ο Στρούθος να πλημμυρίσει Λάρνακα. Θεωρώ ότι φτάσαμε στο επίπεδο του Στρουθοκάμιλου πλέον. με τα έργα που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με τα 2 μεγάλα αντιλοστάσια που εγκαινιάζουμε τον Οκτώβριο, θεωρώ ότι πλέον ο Στρούθος δεν είναι αρκετός. Ναι. Για τη Λάρνακα, θεωρώ ότι ο Στρούθος έχει βγει από τη Λάρνακα. Εντάξει, αλλά πάντα με τις βροχές δεν μπορείς ποτέ να κάνεις πολλές δηλώσεις και μεγάλες δηλώσεις. Αλλά θεωρώ ότι θωρακίσαμε τη Λάρνακα σε ένα πολύ μεγάλο πόθο. Η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή και τα καιρικά φαινόμενα πλέον είναι ακραία. Και κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν σου διάφορα προστασία 100%. Όλα έχουν κάποιον όριο που με αυτές τις συνθήκες, με τις αλλαγές, τις καιρικές αλλαγές, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα γιατί στη Λάρνακα υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίας στην Κύπρο? Όχι, προσπαθώ να. Το ανοσοποιητικό σας σύστημα εσάς δουλεύει καλύτερα από τους άλλους? Αυτό μπορώ να το πω με ακρίβεια, προσπαθώ όχι. Γιατί όταν πέρασα τον κορονοϊό, ακριβώς διαπίστωσα ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ακριβώς όπως όλου του κόσμου. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει ως Λαρνακής να πάρουμε λίγο πιο σοβαρά αυτό το θέμα του εμβολιασμού. Και γι' αυτό έχουμε ευθύνη και ως τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθήσουμε να ενημερωθεί ο κόσμος, να φύγουν οι αμφιβολίες του, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε πολύ τραγικά γεγονότα στην πόλη μας που έχουμε ευθύνη ακριβώς να μην επαναληφθούν. Από το 1997 που ήρθα στην Κύπρο, ένα μεγάλο θέμα που υπήρχε για τη Λάρνακα ήταν οι δεξαμενές, τα δηληστήρια εκεί. Λοιπόν, επιτέλους, να που κάτι έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τότε που ήρθα μου λέγανε ποτέ δεν θα φύγουν. Φύγανε. Το ότι φύγανε οι δεξαμενές και το ακούγονται τώρα φωνές ότι τις δεξαμενές θα τις αντικαταστήσουν πύργοι. Πόσο μπροστά είναι αυτό το πράγμα για τους Λαρνακείς, πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι το ότι αντικαταστούν απλά ένα οικοδόμημα ογκώδες με κάτι άλλο? Μα δεν θα αντικατασταθούν από πύργους. Θεωρώ ότι ακριβώς αυτά που περιλαμβάνει το σχέδιο περιοχής είναι κατασκευές, όχι μόνο πύργους, ξενοδοχεία, σπίτια, πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι ακριβώς η ευθύνη μας ως τοπική αρχή είναι να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν αναπτύξεις τις οποίες θα είναι προσβάσιμες στον κόσμο. Θέλουμε να κάνουμε δημόσια παραλία, να κάνουμε δημόσια πάρκα, να κάνουμε πεζόδρομο που να ενώσουμε την πόλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε ακριβώς ανάπτυξη την οποία δεν θα είναι προς όφελος των Λαρνακαίων, αλλά προς όφελος κάποιων συγκεκριμένων ατόμων. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας υποβάλω σε μια δοκιμασία. Εδώ έχω 3 ερωτήσεις. Είναι η OMG ερώτηση της εκπομπής. Θα διαλέξετε μόνο σας ποια από τις 3 θα κληθείτε να απαντήσετε. Ανακατεύω τις κάρτες. Θα πρέπει να διαβάσετε την ερώτηση και θα πρέπει να την απαντήσετε. Το αν δεν θέλετε να την απαντήσετε, και μία απάντηση είναι απάντηση, λένε. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, διαλέξτε λοιπόν. Ποιο θεωρείται πιο επιτυχημένο, τον Σάβα Βέργα ή τον Ανδρέα Λουρουτζάτη? Μπορώ να πω ότι είναι δύσκολη η σύγκριση. Αλλά να πω ένα γεγονός που έχει συμβεί
που σχετίζεται με το γεγονός. Όταν ήταν οι εκλογές του 2016 και εκλεγήκαμε, την επόμενη μέρα πήγαμε στο στούντιο του ΡΙΚ. Οι δημάρχοι ήταν και της Λάρνακας και της ΠΑΦ. Mm. Όταν πηγαίναμε στο στούντιο, έρχεται και με πλησιάζει ο Κωνσταντίνος ο Γιορκάτζης και μου λέει: Αντρέα, πριν 5 χρόνια την ίδια μέρα, πάλι είμαστε εδώ. Έξω έμεινα μόνο εγώ, πρόσεχε. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που θέλω να πω, είναι ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι πήραμε και συγχαρητήρια από τους συμβούλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διαχείριση, χρηστή διοίκηση. Θεωρώ ότι αυτά τα φαινόμενα είναι στο παρελθόν και είμαι σίγουρος ότι με τα μέτρα που παίρνουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραλυφθούν τέτοια φαινόμενα. Από το στόμα σας και στο Δημάρχο Ταυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο πρώτο The OMG Show. Καλή συνέχεια και καλή τώρα υπομονή. Θα ξαναβάζετε υποψηφιότητα. Έχω πει ότι μια θητεία δεν είναι αρκετή ακριβώς για να τελειώσει το έργο σας. Μια μισή. Περίπου ναι. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλή καλά. Υπηρεσία.